ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα περνάει στο τελικό και σε βλέπουμε να πανηγυρίζεις. Ναι, δεν ήξερα ότι είμαι παιδί κάμερα σχόλου να ρίξω και θα είμαι πιο συνδεδημένος αν το έσαιρα. Τζόνι, καλημέρα. Ο Τάσος ο Τρίφωνος είμαι. Ξέρεις τι μου θύμισες? Καλημέρα, Τάσο. Μου θύμισες τα πλάνα προχθές, την ένταση που είχες και στην Κωνσταντινούπολη που ανακοινώθηκε πρώτο-τελευταίος ο Σάκης ότι πέρναγε και είχες εκτιναχθεί. Έχω περάσει τέτοια μία φορά, δύο φορές το Σάκη, μία φορά στην Κωνσταντινούπολη πρώτο-τελευταίος, μία φορά στη Ρωσία τελευταίος. Εκεί έχασα χρόνια του ζωή μου, δεν ήταν. Βέβαια, Τζόνι, μαζί έχουμε περάσει το πιο χαρούμενο όλων που μας είχαν ανακοινώσει πρώτους το 2008. Καλημέρα, Ποσειδώνα Σιλιανόπουλο. Καλημέρα, Secret Combination. Πρώτο φάκελο, θυμάσαι, χαρά που πήραμε. Ναι, ηρεμία μετά χαζεύαμε, παρακολούθησαμε ενδιαφέρον διαγωνισμό, αλλά δεν είχαμε συνεχίσει. Σούπερ. Πρώτο φάκελο. Λοιπόν, η ερώτηση βεβαίω είναι μία, έτσι. Τι θα γίνει απόψε κατά τη γνώμη σου? Νομίζω όσα περιθώρια λάθος μπορεί να κάνει κάποιος μάντες, έτσι, ότι η Αυστρία θα κερδίσει. Θα παλέψει με τη Σουηδία, αλλά νομίζω ότι η Αυστρία θα κερδίσει. Σε ό,τι αφορά εμάς, πιστεύω θα προκύψει και από τη βαθμολογία που έχω μαντέψει, θα μας δώσει διάφορες χώρες, ότι θα είμαστε σε μια θέση γύρω στο 6-5-4 εκεί. Θα ήθελα να είμαστε και παραπάνω, αλλά φέτος είναι μια περίεργη χρονιά που δεν υπάρχουν τραγούδια που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα και μπορούμε να δούμε εκπλήξεις που δεν τις υπολογίζουμε, να δούμε χώρες ψηλά που δεν τις υπολογίζουμε. Όπως? Μπορείς η Ελβετία που εγώ πίστευα να δυσκολευτεί να περάσει τον τελικό, για παράδειγμα, πέρασε. Υπάρχει ένα τραγούδι της Ολλανδίας, το οποίο είναι κάτι αμερικάνικο τραγούδι, το οποίο μου κάνει εντύπωση το εκτιμούν τόσο πολύ. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει το hard rock της Φιλανδίας, για παράδειγμα. Δεν μου αρέσει της Πολωνίας, όχι τόσο πολύ λόγω τραγουδιού, όσο του θεάματος. Όχι ότι έχω αντίρρηση με τα κορίτσια. Πιστεύω ότι αυτό το σεξιστικό πράγμα το οποίο προβάλλεται δεν κολλακεί ούτε το χώρα ούτε το θεσμό. Και βέβαια αυτό το οποίο λέγεται εδώ πάρα πολύ είναι ότι αν κερδίσει η Αυστρία, του χρόνου μπορούμε να δούμε 40 μουσάτες γυναίκες στο διαγωνισμό. Ξέρετε το γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και προσωπικά εύχομαι να μην κερδίσει. Του χρόνου θα δούμε τέρατα. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βρουν εύκολα χορηγό επικοινωνίας. Ξηραπάκια. Ναι, ακριβώς. Μια χαρά θα είναι. Η μισή και η άλλη μισή αφρούς. Και σίγουρα στα επόμενα καρναβάλια θα είναι νούμερο ένα αμφίεση. Εννοείται αυτό. Για την Αγγλία. Αυτό ούτως ή άλλως δεν το γλιτώνουμε. Για την Αγγλία δεν είπες τίποτα, που ακούγεται ότι... United είναι... Kingdom δεν είναι δυνατό, Τζόνι. Κοίτα, το τραγούδι μου αρέσει. Το τραγούδι αρέσει γενικά, όχι μόνο σε μένα. Η Αγγλία όμως, πιστεύω ότι για να κερδίσει, θα πρέπει να υπάρξουν συναστρίες συγκλονιστικές. Γενικά η Αγγλία δεν συστήνεται εύκολα στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν έχει παραδοσιακού σύμμαχους, δεν παίρνει η ίδια πολύ σοβαρά τον διαγωνισμό. Δεν κάνει προσπάθεια δηλαδή. Οι χώρες οι οποίες προκλίνονται απευθεία στο τελικό δεν έχουν την προβολή που έχουν οι χώρες οι οποίες διαγωνίζονται στο τελικό. Δηλαδή ο χώρος δεν τις ξέρει και έχει μόνο 3 λεπτά να τις ανακαλύψει. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, αν θέλετε, για το τραγούδι και το πόσο γνωστό είναι. Οπότε μπορεί να πλασαριστεί καλά η Αγγλία, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει.